αγώνες να πάρει ένα βαθμό ώστε να πανηγυρίσει τον τρίτο συνεχόμενό της τίτλο. Ας δούμε τώρα τι έγινε και στους 9 αγώνες της 32ης αγωνιστικής. Ο Μπορμπόκης και τώρα Σαμπανάτζοβιτς. Πολύ ωραία παλιά στον Μπορμπόκη, ο οποίος ανοίγει το σκορ. Ωραία πάσα στον Μαλαδένη που θα σεντράρει τώρα. Το σουτ και 1-1. Ο Πέτρος Στεγελίδης είναι ο σκόρερ. Ο Μαρτσέλο πέρασε την μπάλα στον Βρίζα και για να δούμε αν θα γίνει το 1-2. Ο Βρίζας τέτα-τέτ με τον Ατματζίδη, περνάει και η Ξάνθη προηγείται, είναι απίστευτο. Στο 89 προς 90, Μανολάς, ο Τσάρτας θα γυρίσει την μπάλα, 2-2 από κοντά τον Σλίσκοβιτς. Πάντα ο Φέργκος γυρίζει την μπάλα για τον Νότιτζι, ο οποίος από τη χάνει, είναι το γκολ. Είναι το γκολ από τον Γρηγόρη Γεωργάτο. Να δούμε το κόρνερ για τον Πανιόνιο. Η μπάλα στο δοκάρι και το 1-0. Κόλεφ. Αλλάζει πολύ ωραία το παιχνίδι για τον Ζουμπούλη. Τέταρτο το Ζουμπούλη πλασάρι και κάνει το 1-1. Η σέντρα τώρα. Λαγωνικάκι στην κεφαλιά και το 2-1. Παλιά πολύ ωραία για τον Χρυσοστομίδη που μπαίνει τώρα μέσα στην περιοχή. Θα κάνει το σουτ και 1-0. Ο Αλεξανδρίδης στο φάουλ με φάλτσο. Η κεφαλιά και 1-1. Παχατουρίδης. Παλιά από την άλλη πλευρά για τον Θωμαίδη. Θωμαίδης σουτάρι. 1-2. Σαβίσεβιτς, το σουτ, η μπάλα στα δίθια, εκπληκτικό γκολ από τον Σέρτζιαν Σαβίσεβιτς, ένα εκπληκτικό γκολ για τον Απόλλωνα Καλαμαριά στο 14ο λεπτό. Πολύ ωραίο του Τζιάρης, κάνει και πολύ ωραίο γκολ. Σοφαρίζει ο Ηρακλής, 1-1 τον Απόλλωνα στο Καφατζόγλιο. Περνάει όμως ο Κωστής, ο Χρήστος, πολύ ωραία κίνηση του Πλατσέ και τον γκολ, 2-1 ο Ηρακλής. Του Τζιάρης για τον Κωστή, ευκαιρία και το 3-1. Πάνω στην μπάλα και ο Τσουκάλης με τον Στόικα. Φεύγουν όλοι. Ο Ντασίλβα με δύναμη γκολ. Φτάνει έξω την περιοχή και ανοίγει αριστερά. Η σέντρα για τον Ίζα, κεφαλιά του Ίζα. Και να λοιπόν το 2-0 για την Λάρισα. Γιώργος Τσαγμακίδης έτοιμος. Η σέντρα για τον Τζιμπίνι. Να δούμε 3-0. Πάντα Θανασιάδης η παλιά για τον Αλεξούδη. Βγαίνει ο Τσελιόπουλος πλασάρι. Ο Αλεξούδης πρόλαβε. Έβγαλε την μπάλα πλάγια ο Ιακωβίδης. Βαζέχα λοιπόν απέναντι στο goalkeeper του ΠΑΟΚ και το 1-0 για τον Παναθηναϊκό. Δεύτερο απέναντι λοιπόν για τον Κριστόφ Βαζέχα απέναντι στον Μιχόπουλο, εκτελεί και κάνει το 2-0. Και μπαίνει ο Χατζίδης ενώ διαμαρτύρονται για offside στην αρχή της φάσης. Γίνεται η σέντρα σουτ, δεν πρόλαβε ο Τσαλουχίδης, η καλύτερη ευκαιρία μέχρι τώρα του αγώνα. Εκτελεί λοιπόν ο Τσάνας όλος ο κόσμος στην περιοχή, κεφαλιά προς τα πίσω και δοκάρι ήταν από τον Ιωαννίδη, όχι από τον Κόνια. Βλέπουμε τη βαθμολογία μετά από 32 αγωνιστικές. Η ΑΕΚ 73, ο Παναθηναϊκός 68, Ολυμπιακός 66, Άρης 57, ΠΑΟΚ 48, Όφη 46, Ηρακλής 45, Σκόντα Ξάνθη 42, ίσως και ο Λεβαδιακός. Λάρισα 41 βαθμούς, Πανιόνιο 40, Αθηναϊκός 39, Δόξα Δράμας 38.